Η κυρία Παναγιώτα Μαραγκού είναι επικεφαλής περιβαλλοντικών προγραμμάτων WWF Ελλάδος. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας σήμερα για να δούμε το θέμα και να εστιάσουμε βέβαια πέραν της μεγάλης εικόνας της παγκόσμιας και στη χώρα μας. Καλημέρα σας κυρία Μαραγκού, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να μας δώσετε έτσι επιγραμματικά έστω το πλαίσιο και το συμπέρασμα το βασικό αυτής της μεγάλης έρευνας. Ναι, βεβαίως. Είναι η έκθεση και τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε μία έκθεση, την έκθεση «Ζωντανός πλανήτης», την οποία βγάζει το WWF κάθε 2 χρόνια. Η φετινή έκθεση που βγήκε χθες στη δημοσιότητα δείχνει, όπως είπατε κι εσείς, μία μείωση στους πληθυσμούς της τάξης του 73% από το 1970. Πληθυσμοί ειδών, σπονδυλόζων, για τα οποία έχουμε συγκριτικά στοιχεία να μας δείχνουν πριν και μετά, πριν και τώρα. Η μείωση αυτή είναι ο μέσος όρος. Έχουμε μία ελεύθερη πτώση πραγματικά στα είδη της Νότιας Αμερικής, όπου η πτώση είναι 95%, και μία μικρότερη μείωση της τάξης του μείον 35% στην Ευρώπη. Στη Λατινική Αμερική να το συνδέσουμε, ας πούμε, με την αποψήλωση του Αμαζονίου ενδεχομένως. Βεβαίως, το συνδέουμε άμεσα με την αποψήλωση του Αμαζονίου, αλλά και με όλες τις μεγάλες αλλαγές της χρήσης γης που συμβαίνουν σε αυτή την Ήπειρο. Δεν είναι μόνο ο Αμαζόνιος, αλλά βέβαια ο Αμαζόνιος είναι το βασικότερο οικοσύστημα το οποίο απειλείται στη Λατινική Αμερική. Και είναι και είδη που χάνονται. Είναι είδη που γίνονται προστατευόμενα, που μειώνουν το πληθυσμό τους. Έχουμε είδη και που χάνονται επίσης. Ο δείκτης του ζωντανού πλανήτη κοιτάει είδη για τα οποία έχουμε στοιχεία που μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Μετράει, η φετινή έκδοση έχει 35.000 πληθυσμούς από περίπου 5.500 είδη. Αυτά μπορεί να είναι είδη απειλούμενα, αλλά μπορεί να είναι και είδη που δεν απειλούνται. Υπάρχουν τα κόκκινα βιβλία, οι κόκκινοι κατάλογοι που μπορούμε εκεί να δούμε διαχρονικά τι συμβαίνει με τα είδη, αν αυξάνονται αυτά τα οποία εντάσσονται σε κατηγορία κινδύνου, που σε γενικές γραμμές η αλήθεια είναι ότι αυξάνονται. Από εκεί και πέρα έχουμε και είδη τα οποία μπορεί να αυξάνονται, είναι ένας μέσος όρος δηλαδή. Και όπου αυξάνονται, και εδώ μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας ή και της Ευρώπης που η μείωση είναι μικρότερη γενικά, αυτό διαπιστώνουμε ότι οφείλεται σε μια συνεπή στάση προς την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών πληθυσμών, αλλά και τη γενικότερη περιβαλλοντική νομοθεσία. Όπου έχουμε μέτρα, αποφάσεις και ρυθμίσεις οι οποίες ρυθμίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες έτσι ώστε η επίπτωση στα είδη να είναι μικρότερη και στα οικοσυστήματα, έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Να σας ρωτήσω για την Ελλάδα. Ξέρω ότι δεν ούτε στην έκθεση περιλαμβάνονται πολλά παραδείγματα ειδών στην Ελλάδα, όμως έχετε, στο WWF έχετε στοιχεία για αρκετά είδη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη δική μας χώρα? Ξέρουμε ότι κάποια εμβληματικά είδη, όπως είναι ο λύκος, για παράδειγμα, που έφτασε και στα νέα πολύ πρόσφατα, όπως είναι η θαλάσσια χελώνα, η μεσογειακή φώκια, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και είναι, ξαναλέω, περιοχές και είδη για τα οποία υπάρχει μια συνεπής πολιτική και δράσης προστασίας. Έχουμε όμως ένα μεγάλο ερωτηματικό ως προς το τι συμβαίνει γενικότερα με τη βιοποικιλότητα της χώρας μας, γιατί δεν έχουμε συστηματικά προγράμματα παρακολούθησης που να μας δίνουν συγκριτικά στοιχεία ή τουλάχιστον δεν είναι δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία. Γιατί δεν έχουμε τέτοιες υπηρεσίες? Ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχει σχετική διεύθυνση στο Υπουργείο Ενέργειας. Η οποία όμως δεν υλοποιεί τέτοια προγράμματα ή όταν τα υλοποιεί δεν δημοσιεύονται τα δεδομένα. Υπάρχουν και δεδομένα από ερευνητικά προγράμματα τα οποία μπορεί να απεικονίζουν μια στιγμή στο χρόνο, αλλά δεν είναι εύκολο να μας δώσουν την τάση και την πορεία. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω όμως είναι ότι ακόμα και οι πληθυσμοί που βλέπουμε ότι πάνε καλύτερα είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ ευάλωτοι και έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στην Ελλάδα να αναφέρουμε. Ένα από αυτά είναι ο πληθυσμός των αργυροπελεκάνων στην Πρέσπα, η μεγαλύτερη αποικία στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο, η οποία πριν από 2 χρόνια χτυπήθηκε από την γρίπη των πτηνών με αποτέλεσμα να αποδεκατιστεί το 60% του πληθυσμού. Άρα βλέπουμε μία ιστορία επιτυχίας, ας πούμε, που όμως λόγω και κλιματικής αλλαγής, γιατί όσο περίεργο και να φαίνεται, έπαιξε το ρόλο της και σε αυτό το σύμπαν. Δεν φαίνεται καθόλου περίεργο.
Φτάσαμε σήμερα να ξεκινάμε από ένα σημείο στο οποίο είμαστε, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινάγανε οι δράσεις προστασίας. Κυρία Μαραγκού, μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Είστε αρκετά χρόνια, έχετε μια καλή εικόνα και του τρόπου με τον οποίο και εμείς πορευόμαστε, ενώ η κοινή γνώμη, η κοινωνία των πολιτών μας ενδιαφέρει περισσότερο, μας ενδιαφέρει λιγότερο. Μεσολάβησε και μια σειρά κρίσεων που, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εύκολο να τις μεταβολήσουμε. Τι αισθάνεστε, η ελληνική κοινωνία? Νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε όλο και περισσότερα γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν άμεσα. Δεν είναι μόνο οικολογικές καταστροφές, είναι και οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές. Οι πυρκαγιές, για παράδειγμα, που γίνονται όλο και πιο έντονες και πιο καταστροφικές τα τελευταία χρόνια, είναι ένα δείγμα του πώς απορριθμίζεται το όλο σύστημα. Άρα, όταν μιλάμε για τον Αμαζόνιο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει εκεί και αφορά τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ο Αμαζόνιος συγκεκριμένα, αν καταρρεύσει, θα αλλάξει το κλίμα μας, σε όλο τον κόσμο. Αν οι φωτιές στη Μεσόγειο αυξηθούν ακόμα περισσότερο, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που θα επηρεαστούν πάρα πολύ άμεσα, θα έχουμε επιπλέον επιπτώσεις όσον αφορά το κλίμα, όσον αφορά τις πλημμύρες μετά, όσον αφορά τις παραγωγικές μας διαδικασίες. Άρα καταλαβαίνουμε, νομίζω, ότι ο πλανήτης είναι ένα μεγάλο σύστημα στο οποίο όλα εξαρτώνται μεταξύ τους. Από την άλλη, δεν πιέζουμε αρκετά ώστε αποφάσεις οι οποίες αφορούν το μέλλον, το δικό μας το μέλλον, και οι οποίες πρέπει να ληφθούν με επίγοντα τρόπο μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερο να το συζητάμε, δεν πιέζουμε ώστε αυτές οι αποφάσεις να εφαρμόζονται στο εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προστασία, χρειαζόμαστε ένα πιο καλό και φιλικό προς τα οικοσυστήματα και τους ανθρώπους σύστημα παραγωγής και ενέργειας, αλλά και το διατροφικό σύστημα. Και τέλος, χρειαζόμαστε χρήματα. Οι πόροι που αυτή τη στιγμή επενδύονται σε διάφορα έργα να κινηθούν σε επενδύσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, δεν βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά κυρίως επενδύσεις οι οποίες θα ωφελούν το περιβάλλον μέσω της προστασίας, μέσω του διατροφικού συστήματος, μέσω της ενέργειας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά χρειαζόμαστε προφανώς και να μπουν και τέτοια κριτήρια, δηλαδή. Να, αυτό που λέτε, για παράδειγμα, είναι και στον πυρήνα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή... Ακριβώς. Και είναι και στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στην προηγούμενη περίοδο. Σωστά. Το να μην κάνουν κακό. Άρα αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε και εμείς ως πολίτες και ως ψηφοφόροι. Μπορείτε να μας θυμίσετε έτσι δύο χρηστικές πληροφορίες για την έκθεση? Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς. Υπάρχει μία που είναι www.wwf.gr. Το δείτε πάνω-πάνω. Υπάρχει μία εκτενής περίληψη στα ελληνικά και όλη η αναφορά διαθέσιμη στα αγγλικά. Καλή. Μαζί με άλλες πληροφορίες επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Yeah.